Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι κι εγώ ανάμεσά σας. Δυστυχώς όμως, οι υποχρεώσεις μου με αναγκάζουν να χαιρετήσω τη συνάντησή σας μέσα αυτού του μηνύματος. Είναι ίδια ωστόσο η χαρά μου που επικοινωνώ μαζί σας, έστω και έτσι. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιστημονική πρωτοβουλία στην παγκόσμια μάχη κατά της πανδημίας. Αλλά και μια συνάντηση συμπατριωτών μας από όλες σχεδόν τις γωνιές του πλανήτη. Νιώθω λοιπόν όχι μόνο χαρούμενος αλλά και περήφανος. Γιατί διαπιστώνω ότι Έλληνες, γιατροί, ερευνητές, βιοεπιστήμονες και στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, όπου και αν κατοικούν ή εργάζονται, πρωταγωνιστούν στην υπεράσπιση του υπέρτατου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη μερίδα αναδεικνύει το τεράστιο εθνικό κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα μας εκτός συνόρων. Υπογραμμίζει τη δύναμη και την ικανότητα του Έλληνα που προκόβει όπου και αν βρεθεί, αλλά και που προσφέρει στην επιστήμη και στην πατρίδα μας. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι ήδη ο Άλμπερτ Μπουρλά πρωτοπορεί στην προσπάθεια για την ανακάλυψη εμβολίου κατά του COVID-19. Ούτε ο Κίμων Δρακόπουλος μας βοηθά τώρα στον αργόριθμο για το τέστινγκ. Η σημερινή τηλεδιάσκεψη περισσότερων από 100 Ελλήνων γιατρών και ερευνητών από 25 χώρες είναι ένα πρώτο βήμα συντονισμού, αλλά και πρόπλασμα για τη συγκρότηση ενός παγκόσμιου δικτύου ομογενών γιατρών-ερευνητών. Ένας τέτοιος θεσμός θα ενίσχυε τις επιδόσεις τους ως επιστημονικών μονάδων. Θα πολλαπλασίαζε όμως και την εμβέλειά τους, αν τις οργάνωνε σε κοινούς στόχους. Θα διεύρυνε επίσης το κύρος της χώρας μας. Και βέβαια θα τη βοηθούσε να δημιουργήσει κίνητρα, ώστε κάποια στιγμή να επαναπατρίσει αυτά τα πολύτιμα μυαλά της Ελλάδος. Η παγκόσμια υγειονομική περιπέτεια προφανώς αποτελεί μια πρόκληση για όλους εσάς, προς τους οποίους στρέφεται η ελπίδα και η προσδοκία όλων. Δικαιώνει το ρόλο σας, αλλά και τη θέση του Ιπποκράτη. Πράγματι, είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που αγνοεί τον άνθρωπο. Γιατί το COVID-19 απέδειξε πως κάθε απειλή αυτού του είδους δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν επιλέγει χώρες ισχυρές ή αδύναμες, δεν διαχωρίζει ανθρώπους με βάση τα εισοδήματά τους. Ο συλλογικός κίνδυνος, συνεπώς, απαιτεί και συλλογική λύση. Η πανδημία, όμως, πρόσφερε χρήσιμα συμπεράσματα και στην ίδια την πολιτική. Με πρώτο ανάμεσά τους, την ανάγκη οι κυβερνητικές αποφάσεις να στηρίζονται στη γνώση, να ακούν την επιστήμη και, όταν χρειάζεται, να υπηρετούν και δύσκολες επιλογές. Έστω και αν αυτές στην αρχή μπορεί να φαίνονται αντιδημοφιλείς ή ακόμα και ανεφάρμοστες. Η εμπειρία της Ελλάδος δίδαξε ότι όταν η πολιτεία άκουσε τους γιατρούς και πήρε τολμηρά μέτρα, κατέκτησε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έτσι, με τη σειρά της, αύξησε την ατομική ευθύνη και την κοινωνική πειθαρχία. Και έτσι, ολόκληρη η χώρα μπόρεσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία το πρώτο κύμα του ιού. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Ο λόγος, άλλωστε, ανήκει σήμερα σε εσάς, από τους οποίους περιμένουμε όλοι να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη θεραπεία της νόσου, όσο και τις προοπτικές του εμβολίου. Ξέροντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από εκατοντάδες ερευνητικές ομάδες εδώ και μήνες, αισιοδοξώ ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα. Και όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί στον αγώνα ώστε κάθε χρήσιμο φάρμακο και κυρίως το πολυπόθετο εμβόλιο να γίνουν προσιτά σε κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη. Ολοκληρώνω το χαιρετισμό μου με τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής. Οι γιατροί μας και το κράτος έχουν πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών της χώρας μας. Η οικονομία μας έχει ξεκινήσει, ο τουρισμός μας κάνει τα πρώτα οργανώμενα του βήματα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας μας επιτρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση σε όλη την επικράτεια. Ενώ ειδικά σχέδια έχουν καταστρωθεί ώστε να εντοπίζετε, να εχνηλατείτε, να αντιμετωπίζετε κατάλληλα και γρήγορα κάθε ενδεχόμενο κρούσμα. Γι' αυτό και εύχομαι η επόμενη επαφή μας να μην γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά να έχω τη χαρά να σας υποδεχθώ προσωπικά στη μητέρα πατρίδα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας.